Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για το ασφαλιστικό, όσοι οφείλουν στον ΟΕΕ πάνω από 20.000 ευρώ, τότε για να πάρουν τη σύνταξή τους κατά το τμήμα που αφορά χρόνο ασφάλιση στον οργανισμό, θα πρέπει να πληρώσουν εφάπαξ σε χρονικό διάστημα 2 μηνών το άνω των 20.000 ποσό. Τροπολογία που με δεδομένες τις οικονομικές συνθήκες στερεί τη σύνταξη γύρατος σε πολλούς ασφαλισμένους, αφού δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν το ποσό που τους ζητείτε. Το ζήτημα αυτό αναδεικνύουμε ερώτησή τους προς τον αρμόδιο υπουργό, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας μια ρύθμιση ανάσα που θα επιτρέψει στους ασφαλισμένους να συνταξιοδοτηθούν. Η νομική ρύθμιση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι όσοι οφείλουν μέχρι 30 συντάξεις κατώτατης σύνταξης ή μέχρι 20.000 ευρώ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Βεβαίως που γίνεται ρύθμιση και τα καταβάλουν αυτά σταδιακά. Αν όμως οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ, παράδειγμα αν οφείλουν 25 ή 30.000 ευρώ, αυτή τη διαφορά πάνω από 20.000 ευρώ θα πρέπει να την καταβάλουν εντός 2 μηνών εφάπαξ, δηλαδή όλο το ποσό. Εμείς ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε ότι αυτό το ποσό είναι πολύ μεγάλο και όταν οι συμπολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε πραγματική οικονομική αδυναμία δεν είναι δυνατόν να έχουν την άκρη 5-10.000 ευρώ επιπλέον να τα καταβάλουν δηλαδή σε 2 μήνες μέσα. Θα πρέπει λοιπόν ζητάμε από τον Υπουργό και το ρωτάμε αν υπάρχουν σκέψεις να γίνει ένα ευνοϊκότερο καθεστώς, δηλαδή να γίνουν ρυθμίσεις τέτοιες που να μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς συνταξιοδότηση και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού βεβαίως του δοθεί η δυνατότητα να γίνει μια μεγαλύτερη ρύθμιση για το επιπλέον πάντα μιλάω ποσό πάνω από 20.000 ευρώ. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι αυτή η ρύθμιση έχει νομοθετηθεί να ισχύει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Προφανώς πρέπει να δοθεί παράταση, γιατί σίγουρα οι συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν μια αδυναμία και τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν κατόρθωσαν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές δεν πρέπει να μείνουν έξω από το συνταξιοδοτικό καθεστώς. Επίσης, το πνεύμα του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου ποιο είναι? Ότι ένα μέρος της σύνταξης καταβάλλεται η εθνική σύνταξη και πλέον της εθνικής σύνταξης υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές του κάθε ασφαλισμένου και ανταποδοτικά καταβάλλεται το ποσό της σύνταξης. Αφού λοιπόν είναι αυτό το πνεύμα του νέου ασφαλιστικού νόμου, σε αυτό το πνεύμα θα έπρεπε να υπολογίσουμε, αν μη τι άλλο, και τα χρόνια που αυτοί οι άνθρωποι κατέβαλαν κανονικά τις ασφαλιστικές εισφορές. Και ανταποδοτικά θα πρέπει να τους δίνουμε ένα μέρος από αυτό σύνταξη και δεν θα πρέπει να ενταχθούν δηλαδή απλά στο καθεστώς της προνοιακής σύνταξης. Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο θα βρει τέτοιους τρόπους να γίνουν νέες ρυθμίσεις, γιατί το ζητάμε και εμείς, οι οποίες θα είναι ευνοϊκές προς αυτούς τους ανθρώπους που επαναλαμβάνω αυτοί που πραγματικά έχουν οικονομική αδυναμία, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οικονομική αδυναμία, αλλά κατ' επάγγελμα είναι κακοπληρωτές. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα κάποιοι να έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή ακόμη και εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες, και από την άλλη να οφείλουν και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό είναι εύκολο πια στην εποχή μας να διαπιστωθεί. Σε αυτούς βεβαίως δεν πρέπει να γίνει καμία ρύθμιση, γιατί δεν υπάρχει εκεί οικονομική αδυναμία, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι κατοικοπληρωτές κατ' επάγγελμα. Εμείς ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουμε τους πραγματικά οικονομικά αδύναμους ανθρώπους και ζητάμε για αυτούς θα πρέπει να ληφθεί μια μέρημνα ούτως ώστε να συνταξιοδοτηθούν και στοιχειοδός να παίρνουν μια αξιοπρεπή σύνταξη και όχι την προνοιακή σύνταξη.